Αληθινοί σούπερ ήρωες. Αυτοί παιδιά είναι τυπάκια οι οποίοι την είδανε σούπερ ήρωες. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω ότι δεν έχουν πραγματικές σούπερ δυνάμεις. Night Warrior. Μυστική ταυτότητα Ρότζερτ Χέιχερστ. Αλλά είναι μυστική ταυτότητα, μην το πείτε σε κανέναν. Κυπουρός την ημέρα, μασκοφόρος εκδικητής του κακού τη νύχτα. Ωραίο κοντράστ. Αυτό είναι το μότο του 19χρονου υπότι πολεμιστή με τις σούπερ δυνάμεις. Τι δυνάμεις έχει, την υπερφυσική. Όταν τον ρώτησαν, την υπερφυσική επιθυμία να κάνω τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος. Boom! Ο πρωταρχικός του στόχος είναι η μεθυσμένη Βρετανία έξω από τα μπαρ και τα κλαμπ. Όταν τα αίματα ανάβουν λίγο περισσότερο και όταν δεν ασχολείται με καυγάδες πιτσιρικάδων, σειρά έχει φιλανθρωπία. Με το Night Warrior να προσφέρει φαγητό στους αστέγους της ευρύτερης περιοχής του Μάντσεστερ. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει εκπαιδευτεί σε τεχνικές μάχης και δεν φέρει πάνω του γκάτζετ, όπλα ή μέσα προστασίας, διαθέτει ωστόσο φανταχτερή στολή, λέει. Νούμερο 2. Mr. Extreme. Μυστική ταυτότητα, κρυφή. Αυτό είναι λίγο πιο έξυπνο από τον άλλον. Το προσωπικό του Gotham, λέει εδώ, είναι το San Diego, Καλιφόρνια. Ο κύριος ακραίος, όπως είναι στα ελληνικά, μπορεί να μην είναι. Είναι σούπερ ήρωας που αξίζει το San Diego, είναι ωστόσο ο σούπερ ήρωας που ανέχεται το San Diego. Σεκιουριτά στα πρωινά, όταν πέσει το σκοτάδι, φορά την ειδική στολή του και οργώνει τα πεζοδρόμια της πόλης για να βρει το κακό. Όπλα του στη μάχη με τις διαβολικές δυνάμεις είναι ένα τέιζερ, παράνομο, χειροπέδες, παράνομες, τρία σπρέι πιπεριού, παράνομα και η σιγουριά φυσικά ότι έχει πάντα το καλό στο πλευρό του. Βέβαια. Στην καριέρα του μετράει ήδη 7 χρόνια. Μπορεί να μην έχει δει και ιδιαίτερη δράση, έχει πάντως συμβάλει σε μια σειρά συλλήψεων από πολίτες. Που παίζει να το κάνει κάπως έτσι. Hey. Αυτό το έκανε. Πιάστε το. Κύριος ακραίος! Νούμερο 3. Will Clampman. Μυστική ταυτότητα κρυφή. Τι έγινε, μόνο πρώτο ήταν ηλίθιος. Στο Πέρθ της Αυστραλίας. Λοιπόν, τι κάνει το τυπάκι αυτό. Καταρχήν, θέλω να τσεκάρει τη φωτογραφία. Έτσι δίνεται και πάει. Όταν πρέπει να βγεις από τα στεγανά του νόμου για να αποτρέψει ένα έγκλημα ή να το διαπράξεις εσύ, εκεί μπαίνει ο Will Clampman. Που είναι και δύσκολο να το πεις. Οπότε δύο φορές χαζός φέρεις εσύ που κάνεις και έγκλημα. Γιατί μέχρι να πεις στους φίλους σου, Ει, βοήθεια, μπάκες, πρέπει να την κάνουμε. Ήρθε ο Will Clampman. Θα νομίζω ότι πνίγεσαι. Ο δρόμος που έχει διαλέξει να ακολουθήσει είναι μοναχικός. Αφού το μόνο ηρωικό που κάνει είναι να περιφέρεται τα βράδια με ένα γωνιαίο τροχό και να κόβει μπουλόνια και ζάντες τροχών. Σε όσα αυτοκίνητα έχουν παρκάρει παράνομα. Will Clampman! Όπου για να έχει ωραία περάσαμε στο Πέρθ της Αυστραλίας. Τι κέρδισε ο καραγκιός. Δεν θα παίξει που κάνω, ρε! Dark Guardian. Μυστική ταυτότητα και αυτός Chris Pollack. Του Γιώργου και της Ελένης, από τη Δημητσάνα. Οι άνθρωποι που λατρεύουν τους σούπερ ήρωες και αυτοί που δίνονται στους σούπερ ήρωες δεν είναι συνήθως οι ίδιοι. Εκτός αν μιλάμε για τον Chris Pollack, ο πρώτος τρίαμβος του οποίου ήταν ακριβώς αυτός. Ο μασκοφόρος εκδικητής διαθέτει στις πλάτες του χρόνια προπόνηση στις πολεμικές τέχνες, μάγκας, και φαίνεται να κάνει τη διαφορά στις οδομαχίες. Όταν δει διακινητές ναρκωτικών σε πάρκα και δρόμους, μετατρέπεται σε σκοτεινό φύλακα και τους δίνει να καταλάβουν. Έχει αποτρέψει πολυάριθμες απόπειρες κλοπών και ληστείων. Ενώ στο στόχαστρό του είναι πάντα ο ζωφερός κόσμος ναρκωτικών. Δεν διευκρινίζει περισσότερο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι πρόκειται για εγκαστριμμένο. Μην είστε χαζοί. Που δεν γίνεται ρε φίλε, όποιος και να είσαι, μπροστά σε κλοπές και σε τέτοια, αν δεν κάνεις εσύ ο ίδιος την παλακία. Ναι, ρε μαλάκα, εννοείται. Ή αν δεν είσαι κοντοπίδης. Που είναι το είδος που είπες εσύ, αν δεν κάνεις εσύ την παλακία. Captain Australia! Διότι Αμερική, ρούφα ένα μπούτσο. Μπορούμε και εμείς. Ο Captain Australia, ο οποίος είναι αγαπημένος, προσωπικά αγαπημένος, μπορείτε να τσεκάρετε φωτογραφία. Ο τύπος είναι γύρω στα 80, είναι γύρω στα 50, στη σύνταξη έχει βαρεθεί τη ζωή του και έδωσε μια ευχάριστη νότα στην καθημερινότητά του. Μυστική ταυτότητα κρυφή. Αλλά όλοι ξέρουν ότι είναι ο Ρότζερτ. Τάδε. Όταν κρεμάει τα γάντια της Κυπουρικής, άλλος Κυπουρός. Κάτι έχουν οι Κυπουρικοί, έχουν αγριέψει. Ο Captain Australia κηρύσσει τον ανένδοτο στο οργανωμένο έγκλημα. Στην καθημερινότητά του είναι άεργος πατέρας δύο παιδιών. Το άργος δεν σημαίνει ότι δεν θέλει και δεν δουλεύει. Άργος, ναι. Τις νύχτες μελαντρέπεται ωστόσο σε τιμωρό, οργώνοντας κακόφημες γειτονιές της πόλης και ξετρυπώνοντας τα τερτύπια του κακού. Μέθοδος του είναι η ακαριαία εμφάνισή του στον τόπο του εγκλήματος. Τρομάζοντας τους δράστες με τη στολή του. Δεν ξέρω, ρε, κάτσε να πω. Ο τύπος δεν έχει όπλα και μυστικές δυνάμεις. Το μοναδικό του όπλο είναι ότι απλά πετάγεται εντυμένος έτσι. Αυτό είναι το μυστικό του όπλο. Προετοιμάζει απλά την είσοδό του. Στην αρχή έσκαγε, μετά έσκαγε με φωτοβολίδες. Μετά έρχονταν από το ταβάνι με φτερά. Μετά έβαζε μουσική υπόκρουση. Μετά μπάλες καπνού. Μετά μπάλες καπνού με φτερά και μουσική υπόκρουση και αλυσίδες που τον έφεραν από αυτό. Και μετά άρχισε τα like. Ο Σάντρο. Μυστική ταυτότητα και ένα άντρε. Θα είναι πάντα αστείο αυτό. Ο 33χρονος και ένα άντρε ακολούθησε διαφορετικό δρόμο στη δικαιοσύνη του εκδικητή. Τον τρόπο του νίτζα. Αυτό αποκαλείται σκιά. Και περνάει σχεδόν κάθε βράδυ στους δρόμους του Somerset, σταματώντας κλέφτες και βαποράκια. Στα λίγα χρόνια της δράσης του, ο σούπερ εκπαιδευόμενος μαχητής έχει αποτρέψει μάλιστα δεκάδες απόπειρες. Ενώ είναι και ο μόνος σούπερ ήρωας της λίστας μας που χρησιμοποιεί τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αλλά Batman φάση. Μια συσκευή που συλλαμβάνει και ενισχύει τον ήχο. Όπου τους ακούει απλά από απόσταση. Αυτό κάνει 50 ευρώ. Που μέχρι και αυτός είναι μπόμπας. Άμα το καλώς σκεφτείς, είναι πολύ ωραίο. Πάμε στον επόμενο που είναι αγαπημένος του Γιάννη. Και το όνομα αυτού, Φάνατος!
Αλήθεια. Και όλοι ξέρουμε το παιδί που δεν κάναμε παρέα στο σχολείο. Μυστική ταυτότητα! Κρυφή! Δεν είναι εύκολο να καταλάβει γιατί να διαλέξει κάποιο για όνομα καλού σούπερ ήρωα τη σκοτεινή φιγούρα ελληνική μυθολογία. Ο τύπο ωστόσο το έκανε. Και στον Μπούτσο του κιόλα. Εδώ και 3 χρόνια περιφέρεται ω θάνατο φορώντα μαύρη καμπαρντίνα, μαύρο καπέλο και πράσινη μάσκα και δίνει βοήθεια σε περίοικου σε μικροδουλειέ. Αφιλοκέρδο φυσικά. Δίνει φαγητό σε αστέγου και επιδίδεται σε μια σειρά από αγαθοεργίε. Όσο για το οργανωμένο έγκλημα, έχει βέβαια το νου του δεξιά και αριστερά. Η εμπλοκή του ωστόσο είναι ελάχιστη, λέει. Το ζάρι και λίγο να βοηθάει. Τέλος πάντων. Phoenix Jones! Μυστική ταυτότητα και αυτός, Benjamin Fodor. Για όποιον το ψάξει στο Facebook. Από όλους τους πραγματικούς σούπερ ήρωες στη λίστα μας, ο Phoenix Jones είναι αναμφίβολα γνωστότερος, μιας και είναι ο μόνος που έχει συλληφθεί. Συνέβη το 2011 όταν ψέκασε με σπρέι πιπεριού δύο γυναίκες. Μήπως είναι ο δικός μου, αυτός είναι. Μάλλον αυτός είναι ο αγαπημένος μου σούπερ ήρωας. Την ώρα που περιδιαβαίνει τους δρόμους της πόλης του Αγνός Κακό. Η καθημερινότητα του 22χρονου επαγγελματία παλαιστή του MMA περιλαμβάνει τραύματα από μαχαίρι, πυροβολισμούς και συμπλοκές. Ενώ το κουστούμι την αλεξίσφαιρο και θωρακισμένο. Αλλά αναγκάστηκε να ρίξει σπρέι πιπεριού σε δύο γυναίκες. Γιατί το πραγματικό έγκλημα δεν κολλώνει σε αλεξίσφαιρα. Ο The Flashing Blade! Ο οποίος πραγματικά αυτό δεν το ξέρει κανείς. Δεν έχει φωτογραφία. Μυστική ταυτότητα κρυφή. Ο Flashing Blade έχει αναμειχθεί σε μόλις ένα περιστατικό μέχρι στιγμής. Η δράση του θύμιζε ωστόσο ως σούπερ ήρωα. Δύο όπλοι μυστικοί αστυνομικοί πιάστηκαν στα δίχτυα τοπικής συμμορίας το 2007. Όταν τα ξαφνικά πετάχτηκε ο σούπερ ήρωας κραδένοντας το κατάνα του και απειλώντας κακοποιούς. Κατάνα σπαθί μεγάλο. Που ήταν οπλισμένοι με αλυσίδες και μαχαίρια. Στη συμπλοκή τραμάτισε έναν στο χέρι με τους λοιπούς εγκληματίες να το βάζουν άρον-άρον στα πόδια. Και μετά την έκανε. Οπότε είναι ένας τύπος που η μυστική του δύναμη είναι ένα τεράστιο σπαθί που κόβει σαν μπούστης. Αλλά το χρησιμοποιεί με μαέστρια. Και πάμε στο υγρό όνειρο του Κοντοπίδη, η πρώτη γυναίκα σούπερ ήρωας, η Chinese Red Bull. Woman. Λίγοι σούπερ ήρωες πραγματικής ζωής εμφανίζονται τόσο σεξι όσο η μασκοφόρα Κινεζούλα. Την έχουν δει πολλές φορές στους δρόμους του Πεκίνου με τη μάσκα και την κάπα της να δίνει φαγητό στους αστέγους. Η εικόνα της τα χαράκι και αναμφίβολα στις μνήμες των μαρτύρων. Για όποιον απορεί ποια είναι η σούπερ δύναμή της, πώς θα το πούμε για τα βουζιά της. Έχει μεγάλο ψήνα. Έχει τεράστιες βυζάρες! Και αυτό αρκεί. Ήμουν ο Αλέξης Τροφίδης για το Πόντζι.